Νατάσα, βρισκόμαστε στο κτήμα Γράμμισα. Έτσι. Ένα γρήγορο, πολύ γρήγορο φαγητάκι, μπρουσκετούλες, που δεν μου αρέσει να μιλάω ξενικά, κομματάκια ψωμί με ψαρονέφρι. Θα το φτιάξω, θα το βλέπεις και θα δεις πώς θα το λαχταρίσεις για να το φας. Πάλι δεν μπορώ να στο στείλω, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε κάποια στιγμή, θα έρθω στο στούντιο να μαγειρέψω για σένα. Και για σένα και για τον Διονύση φυσικά, έτσι. Συνεχίζουμε. Ανάβουμε τον γκάζι μας. Ελαιόλαδο, φυσικά από εδώ, από το κτήμα, του κυρίου Γράμμισα. Μην το λιποσιστείτε το λαδάκι. Σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται να... Ελαιόλαδο, δόξα Θεώ, όλη η Ελλάδα έχει ελαιόλαδο. Τα αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί το λάδι μας και θωρακίζουμε το ψαρονέφρι. Να μου πείτε, μα καλά, πρέπει να βάλουμε ψαρονέφρι. Ναι, για τη δουλειά που θέλουμε να το κάνουμε χρειάζεται ψαρονέφρι. Τι άλλο μπορούσατε να βάλετε για μένα? Όχι, ψαρονέφρι. Επιμένω. Θα αφήσουμε λιγάκι να θωρακιστεί γύρω-γύρω. Εγώ σε αυτό το διάστημα θα κόψω κάποιες φετούλες κρεμμυδάκι. Το 1/4 από το μισό το κρεμμύδι. Αρχίζει, τσιτσιρίζει. Γυρίστε το μία. Είπαμε να θωρακιστεί καλά, έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει. Καλά, ότι πετάει το λάδι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε, βεβαίως. Απλά πράγματα. Αν το σκεύος σας είναι ίδιο, μπορείτε να γυρίσετε το ένα πάνω στο άλλο. Θα την ξανανοίξω τη φωτιά μου. Κρασάκι. Εντάξει, εσείς μην το κάνετε αυτό στο σπίτι. Εγώ το έκανα για να βγει πιο γρήγορα το αλκοόλ μέσα από το κρασί. Το αφήνουμε ξανά λίγο σκεπαστό. Σας άρεσε η φωτιά που βγήκε? Είπατε, οπ, τι έκανε αυτός εκεί πέρα, έβαλε φωτιά. Οτιδήποτε αλκοόλ βάζετε μέσα, να ξέρετε ότι πάντα ρίχνω το κρεμμυδάκι μου, πάντα όταν έχετε δυνατή φωτιά, ωραίο χρώμα, τέλειο χρώμα, τέλειο χρώμα. Αφήστε το λίγο, όπως λέμε, να τσιγαριστεί το κρεμμυδάκι. Το αφήνουμε τώρα για να ψηθεί και θα ρίξω και μόνο 2 ντοματούλες, έτσι, για τη μυρωδιά. Σε αυτό το σημείο θα στάξω και λίγο lime ή λεμόνι, ό,τι έχετε εσείς. Απλώς παίρνω αυτό γιατί το χρειάζομαι. Λίγο λεμονάκι ή lime, εγώ έχω lime τώρα αυτή τη στιγμή εδώ και έβαλα lime. Το γυρίζω να πάρει ό,τι έχει και το βγάζω για να το κόψουμε. Γυρίζω σαλτσούλα. Τέλεια. Νατάσα, ή όπως είναι το φτιάχνουμε και το βάζουμε στο πιάτο να το φάμε μαζί με κάποια γαρνιτούρα, πατατούλες, ριζάκι, ό,τι θέλει ο καθένας, ή θα το φτιάξουμε όπως είπαμε αυτά τα ψωμάκια, τα μικρά μπρουσκετούλες. Για την εκπομπή σου θα το φτιάξουμε μπρουσκετούλες. Κοίταξε τι θα κάνουμε. Εγώ έβγαλα ένα πιατάκι εδώ. Βέβαια αυτό το πιάτο δεν είναι ακριβώς για την εκπομπή σου, είναι αυτό εδώ που θα φτιάξουμε. Αλλά θέλω να δεις το ψαρονέφρι τι ωραίο που βγήκε. Έτσι, συνεχίζω όμως με τη δικιά σου συνταγή για να καταλάβεις. Εδώ είναι το κομμάτι που περίσσεψε
Από το συγκεκριμένο ψαρονεύρι τι κάνω, κόβω ψηλές φετούλες όπου μου έρχεται μια μυρωδιά. Τι να πω τώρα, 3, 4, όσο θέλετε. Ή όλο το ψαρονεύρι μπορούσατε να το έχετε κάνει έτσι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάρτε ό,τι ψωμί θέλετε. Εμένα θα μου έκανε και αυτό το ψωμί το ωραίο που την άλλη φορά δείξαμε στον Άγιο Λέοντα. Κόψτε λίγο λοξές στις φετούλες. Λίγο λοξές. Ορίστε, 4 κομματάκια. Φτάνουν. Λοιπόν, εδώ έχω μία κρέμα τυριού που έχω φτιάξει. Δηλαδή τι έχω κάνει, έχω πάρει την πρέτζα, την έχω περάσει μέσα από αυτό το μπλεντεράκι και την έχω κάνει αλυφή. Λίγο, βάλτε το σε μία άκρια, εδώ, έτσι, απλά. Ξανά. Εδώ. Μπορείτε να φτιάξετε τα παιδάκια, θα το λατρέψουν, θα το λατρέψουν. Εδώ. 3. Κάντε ένα πάρτι. Καλέστε τους φίλους σας. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα, τα πάντα. Έχω φέρει λίγο αγκουράκι. Κόψουμε λίγο αγκουράκι. Βάλτε χρώμα, βάλτε βιταμίνες, βάλτε ό,τι θέλετε, βάλτε πάνω. Ανάλογα τη φαντασία σας, σας το έχω πει ξανά. Εδώ. 2, 3, 4. Ντοματίνι. Και αυτό, κόψτε το στα 4. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα θα δώσει τώρα. Πώς το βλέπετε. Στο βάλω και μπροστά να το δείτε καλύτερα. Να δείτε ότι με τη φαντασία μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ωραία. Και έχουμε τώρα και το ψαρονεύρι. Απλά. Ακουμπήστε το. Ψωμάκι επάνω. Έτσι. Και έχουμε και τα κρεμμυδάκια. Τέλεια. Δηλαδή ένας ωραίος μεζές. Που πάει με το κόκκινο κρασί βεβαίως. Γρήγορο. Ούτως ή άλλως, αφού θα το φτιάξετε το ψαρονεύρι, θα το φτιάξετε. Φτιάξτε και μερικά τοστάκια έτσι. Και σίγουρα κρέμα τυριού θέλει και λίγο άνηθο. Ξέρω να τάσαμε τώρα ότι ζηλεύεις, αλλά τι να κάνουμε. Εσύ είσαι στο στούντιο. Κάποια στιγμή θέλω να σε πάρω μαζί μου σε μια εκπομπή. Να μαγειρέψουμε παρέα. Γιατί όχι. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Με τα χρώματά του. Με τις νοστιμιές. Τέλεια. Ψωμάκι. Όποιο ψωμάκι θέλετε. Και βεβαίως με ένα καλό κρασί να τάσα. Ξέρεις ότι πάντα κλείνω την εκπομπή σου λέγοντας Σιγέν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες στην εκπομπή σου. Στην υγεία σου.